που μου δίνετε το λόγο. Θα είμαι κι εγώ πολύ σύντομος μετά το πέρας έτσι της ώρας και την καθυστέρηση που είχαμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σχέδιο και μετά το δελτίο τύπου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος που κυκλοφόρησε πριν από λίγη ώρα, το οποίο λέει καθαρά ότι ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή την τελική εκδοχή του Master Plan. Δεν ξέρω αν το μοναδικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε αυτή τη στιγμή είναι αν μέσα από τοποθετήσεις, αιτήματα ή ερωτήματα μπορεί να αλλάξει κάτι από εδώ και πέρα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί δεν έχω κάποια ερωτήματα, είναι μία μικρή τοποθέτηση στην ουσία να κάνω γνωστή έτσι την ανησυχία, τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει στον Δήμο Καστοριάς και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ευρύτερα, γιατί θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι η άδικη αντιμετώπιση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στις δύο περιφερειακές ενότητες της Καστοριάς και των Γρεβενών θα επαναλαμβάνεται, βλέπουμε ότι θα επαναληφθεί. Και τι εννοώ, ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία συμμετοχή για τις δύο περιφερειακές ενότητες, είτε στον τοπικό πόρο, είτε στην μικρή επιδότηση που υπήρχαν σε αναπτυξιακά προγράμματα από ιδιωτικές επενδύσεις, στην τηλεθέρμανση, στην στρέβλωση, στη στρεβλωμένη διόγκωση του ΑΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η άδικη αντιμετώπιση που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια συνεχίζει να υπάρχει με το συγκεκριμένο σχέδιο, επαναλαμβάνεται, και παρακολουθούμε έτσι μία εξέλιξη δυσάρεστη για τις δύο αυτές περιφερειακές ενότητες. Θα μιλήσω κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, με ανισότητες μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων. Βλέπουμε και στην ουσία καταδικαζόμαστε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά ανεργία σε μια επιβαρημένη περιοχή λόγω της κρίσης της Γούνας που υπάρχει. Και θα ήθελα να ρωτήσω το συγκεκριμένο σχέδιο μετάβασης, και θα μου επιτραπεί να μην χρησιμοποιώ την λέξη δίκαιη μετάβαση ακόμη, γιατί την θεωρούμε άδικη. Είναι Δυτικής Μακεδονίας ή είναι δύο περιοχών? Γιατί παντού αναφέρονται αυτά που δίνονται για την Δυτική Μακεδονία, για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά στον χάρτη τον οποίο παρουσιάζεται στο Master Plan είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Προς Θεού βέβαια δεν θέλουμε να μπούμε σε καμία αντιπαλότητα, αλλά ο φόβος και η ανησυχία που εκφράζω αυτή τη στιγμή είναι ότι δυστυχώς σε μια ήδη επιβαρημένη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, στην πιο επιβαρημένη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία επιβαρύνεται για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν θα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, θα δημιουργηθούν περιφερειακές ενότητες δύο ταχυτήτων. Αυτό λοιπόν είναι το δυσάρεστο, αυτό ήθελα να πω, την ανησυχία και την αγωνία για τις δύο αυτές περιοχές, αλλά δεν ξέρω, και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, αν με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως και με τα δελτία τύπου που βγήκαν επίσημα, αν υπάρχει χρόνος ή αν υπάρχει θέληση ή αν υπάρχει διάθεση για να γίνουν κάποιες αλλαγές από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Μία σύντομη τοποθέτηση, ο κύριος Ζεφλής.